Έχεις καταλάβει τι ακριβώς είναι ο περιοδικός πίνακας. Περίπου, εσύ. Κι εγώ, περίπου. Ο περιοδικός πίνακας είναι ένας κατάλογος όλων των απλών χημικών ουσιών ταξινομημένων σύμφωνα με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Είναι ένας πίνακας με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση. Η θέση και οι ιδιότητες κάθε στοιχείου καθορίζονται από τη διάταξη των ηλεκτρονίων στους φλοιούς των ατόμων τους. Δηλαδή όλα τα στοιχεία στη φύση αποτελούνται από άτομα. Και όλα τα άτομα έχουν ηλεκτρόνια. <laughs> Πριν μιλήσουμε για το περιοδικό πίνακα, πρέπει να μιλήσουμε για τα άτομα. Τα άτομα. Τα άτομα είναι η θεμελιώδης οικοδομική λύθη της χημίας. Τα πάντα γύρω μας, το νερό, ο αέρας, οι πέτρες, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, αποτελούμαστε από άτομα. Η λέξη «άτομο» είναι αρχαιοελληνική και προέρχεται από το στερητικό γράμμα «α» και το ρήμα «τέμνο», που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «κόβο». Γύρω στο 450 π.Χ., ο φυσικός φιλόσοφος Διμόκριτος, προσπαθώντας να εξηγήσει τη λειτουργία της φύσης και του κόσμου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ύλη και άρα ο κόσμος αποτελείται από στοιχειώδη σωματίδια, τα άτομα, τα οποία δεν μπορούν να διασπαστούν. Άρα ο Δημόκριτος πίστευε ότι τα άτομα είναι τα πιο μικρά κομμάτια ύλη. Ακριβώ. Στο εσωτερικό του ατόμου υπάρχουν τα πρωτόνια, τα οποία έχουν θετικό φορτίο, τα νετρόνια που δεν έχουν φορτίο και τα ηλεκτρόνια που έχουν αρνητικό φορτίο. Η μάζα των ηλεκτρονίων είναι περίπου 1840 φορές μικρότερη από των πρωτονίων και των νετρονίων. Τα πρωτόνια και νετρόνια αποτελούν τον πυρήνα του ατόμου και ονομάζονται νουκλεόνια. Τα νουκλεόνια συγκρατούνται μεταξύ τους στον πυρήνα χάρη στην ισχυρή πυρηνική δύναμη. Ενώ τα ηλεκτρόνια κινούνται σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα, περίπου με την ταχύτητα του φωτός και δημιουργούν το πολύ μεγαλύτερο από τον πυρήνα ηλεκτρονικό νέφος. Τα ηλεκτρόνια πρέπει να κινούνται σε κυκλικές τροχές, όπως οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο, γιατί αν ήταν ακίνητα θα έπεφταν πάνω στον πυρήνα εξαιτίας της ηλεκτρικής έλξης που δέχονται από αυτόν, αφού έχουν αντίθετο φορτίο από τα πρωτόνια και γνωρίζουμε ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Αυτή η διάταξη του ατόμου διατυπώθηκε το 1917 από τον Ernest Rutherford και ονομάζεται πλανητικό μοντέλο του ατόμου γιατί αποτελεί μικρογραφία του ηλιακού συστήματος. Καταπληκτικό! Το πιο μικρό στοιχείο τη ύλη λειτουργεί περίπου όπω το ηλιακό μα σύστημα. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Και ίσω αυτό είναι ο λόγο ότι, αν και το μοντέλο του Ράδερφορντ ξεπεράστηκε από τι μελέτε του δανού φυσικού Niels Μπόρ, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το σύμβολο των ατόμων και τη ατομική ενέργεια. Πόσο μεγαλύτερο είναι από τον πυρήνα τον των έφωστων ηλεκτρονίων, Πολύ! πάμε έξω για να καταλάβετε καλύτερα. Αν δεχτούμε ότι ο πυρήνας ενός ατόμου έχει το μέγεθος μιας μπάλας του τένις, τότε η τροχιά των ηλεκτρονίων θα ήταν περίπου εκεί που είναι το δέντρο. Δηλαδή η τροχιά των ηλεκτρονίων θα ήταν... Περίπου 500 μέτρα μακριά από εμά. 500 μέτρα. Και ανάμεσα στον πυρήνα και στον έφων των ηλεκτρονίων τι υπάρχει. Κενό. Τίποτα. Τίποτα. Ναι, είναι περίεργο να σκέφτεσαι πως το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που αποτελούν το θεμελιώδες στοιχείο της ύλη αποτελείται από κενό χώρο. Αλλά είναι αλήθεια. Έλατε να δούμε κάτι άλλο. Τα άτομα είναι ικανά να σχηματίζουν μεταξύ τους δεσμούς, δημιουργώντας τα μόρια των στοιχείων και των χημικών ενώσεων. Για παράδειγμα, ένα μόριο νερού αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Δηλαδή, οι ιδιότητε όλων των στοιχείων στη φύση εξαρτώνται από τον αριθμό και τον τρόπο που είναι κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια σε κάθε άτομο. Ακριβώ. Φοβερό είναι. Μπορούμε να δούμε ένα άτομο. Μ, πολύ δύσκολα. Τα άτομα είναι πολύ μικρότερα του μήκου σχήματο του ορατού φωτό, του φωτό δηλαδή που η ανθρώπινη όραση μπορεί να ανοιχνεύσει. Επομένω, δεν μπορούμε να τα δούμε με χρήση οπτικού μικροσκοπίου οποιοδήποτε τύπου. Υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι ανείχνευση και απεικόνηση τη θέση των ατόμων στην επιφάνεια ενό στερού σώματο ή ενό λεπτού ημενίου, αλλά είναι αρκετά πολύπλοκοι. Δηλαδή, πόσο μικρό είναι ένα άτομο. Μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει. Μία σταγόνα νερό, που έχει μέγεθο 1 κυβικό χιλιοστό, περιέχει 3 επί 10 στη 19η μόρια νερού. Και ένα μόριο νερού σχηματίζεται από. Δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Είναι πάρα πολύ μικρά και το μεγαλύτερο μέρο του είναι κενό. Αλλά παρόλα αυτά αποτελούν του θεμελιώδει οικοδομικού λήθου όσων υπάρχουν γύρω μα. Και εμά τον ίδιον. Φοβερό δεν είναι.